Εμείς με τη Γεωργιάνα απολαύσαμε την κολοκυθό σούπα βελουτέ και τώρα είναι η ώρα για τη σαλάτα όψο. Δείτε τα υλικά γιατί η σαλάτα της Γεωργιάνας θα συζητηθεί πολύ. Για τη σαλάτα όψο με άνηθο και φέτα της Γεωργιάνας Χιλιαδάκη θα χρειαστούμε: για τη σάλτσα τυριού 50 γραμμάρια νερό, 50 γραμμάρια βούτυρο, 250 γραμμάρια τυρί κρέμα, μία πρέζα ανθό αλατιού, μισή σκελίδα σκόρδο άκοπο, λίγες σταγόνες ελαιόλαδο, λίγο χυμό λεμονιού. Για τη σαλάτα iceberg στο γκριλ θα χρειαστούμε: ένα μεγάλο iceberg κομμένο στη μέση, λίγο αλάτι, λίγο μαύρο πιπέρι, λίγο ελαιόλαδο για ράντισμα, λίγο ανθό αλατιού, 4 κουταλιές της σούπας ξύδι σέρι, 100 γραμμάρια φέτα θρηματισμένη, 3 κουταλιές της σούπας από τη σάλτσα κρέμα στυριού, 2 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα σε λεπτές φέτες, άνηθος ψιλοκομμένος και 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο. Πάμε, Γεωργιάνα μου. Λοιπόν, σου. Λίγα λόγια για τη σαλάτα. Η ιδέα έχει βασιστεί στην κλασική σαλάτα που κάνουμε με αρούλι, με άνηθο και φρέσκο κρεμμυδάκι. Κλασική μαρουλοσαλάτα ελληνική, ναι, με άνηθο και κρεμμυδάκι. Απλά αντί για μαρούλι ελληνικό, έχουμε πάρει iceberg που είναι λίγο πιο τραγανό. Ακριβώς. Το άλλο twist που κάνουμε είναι ότι το περνάμε από το grill έτσι ώστε να πάρει αυτή την, κάπνισμα. Το κάπνισμα. Και τελειώνουμε με μια σάλτσα από κρέμα τυριού που έχει και μέσα σκόρδο και γίνεται ένα πεντανόστιμο αποτέλεσμα. Εγώ την έχω δοκιμάσει. Ναι. Είπαμε, παιδιά, ότι αυτή η σαλάτα της Γεωργιάνας τη φτιάχνει στο εστιατόριό της στο Λονδίνο, στο όψο του Λονδίνου, στο όψο του Ντουμπάι. Το κάνετε αυτό? Ναι, ναι, ναι. Το κάνετε και εκεί. Εγώ στο Λονδίνο την έχω φάει. Έχει απλοποιήσει πάρα πολύ τη σαλάτα, ούτως ώστε αυτή τη γεύση τη φανταστική να τη φτιάξετε όλοι στο σπίτι. Πάμε, Γεωργιάνα μου. Έλα, κορίτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε, παίρνουμε το iceberg. Να το βάλω εγώ αυτό πάνω ή όχι? Ναι, ναι, ας το βάλουμε αυτό να ζεσταίνεται, γιατί πρέπει να είναι σε πολύ δυνατή. Σχαροτήγανο καυτό. Ναι, ναι, ναι. Κρατάμε τα φύλλα τα εξωτερικά για μια άλλη χρήση. Το κόβουμε απλά στη μέση. Έτσι. Αν τώρα η καρδιά του αυτή είναι πολύ μεγάλη, μπορούμε λίγο να την αφαιρέσουμε, αλλά δεν είναι και απαραίτητο. Νομίζω ότι είναι μια χαρά, τρυφερό είναι. Ναι, είναι τρυφερό. Απλά καμιά φορά το iceberg είναι πιο χοντρά τα φύλλα του. Αυτό είναι πάρα πολύ τρυφερό. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Οπότε τώρα θα του βάλουμε λάδι, ελαιόλαδο και αλάτι. Ελαιόλαδο και αλάτι. Και θα το. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι άφθονο, γιατί. Μπόλικο λαδάκι, ναι, 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 ωραία. Γιατί αυτό θέλουμε να μπει μέσα στα φύλλα το λάδι. Να πάει σε κάθε στρώση μέσα. Ωραία, τέλεια. Έλα να σου βάλω γαλατάκι. Και γύρω-γύρω. Ωραία. Πώς θα κάναμε δηλαδή σε ένα κρέας? Και θα το βάλουμε τώρα να κάνει ωραίες γκριλιές. Λοιπόν, αυτό στην αρχή θέλουμε να είναι πολύ ζεστό. Θα το έχουμε λίγο σημείο για το νου μας. Ναι, ναι. Στο έχω χαμηλά τώρα, έτσι. Ναι. Το κοιτάμε. Εντάξει, καλά πάμε. Θέλουμε να μαγειρευτεί. Να μην πάει απότομα και να μην καεί. Ναι. Δηλαδή και θα μαλακώσει, αλλά δεν θέλουμε να γίνει όμως σαν βραστό. Να κρατάει αυτή την τραγανότητά του, να θυμίζει ότι είναι σαλάτα. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Ωραία. Μπορούμε να το γυρίσουμε κιόλας, έτσι ώστε να πάρει τις γκριλιές παντού να πάνε. Στο μεσοδιάστημα, κάνουμε την προετοιμασία μας. Αυτά θα μπορούσαμε να τα έχουμε και ήδη έτοιμα κομμένα, έτσι ψηλοδιαγώνια. Όσο πιο λεπτά γίνεται. Να τα βάλω σε ένα μπολάκι. Ναι, εδώ, έλα αγαπή. Θες πιο μεγάλο? Όχι, όχι. Θέλω να πάρει χρωματάκι. Ωραία, γύρισε το λίγο μία. Γύρω-γύρω, να πάρει γύρω-γύρω χρώμα θέλουμε, έτσι. Και ανοίγει ωραία μέσα η καρδιά του. Έχω πάρει και μερικά φύλλα από φρέσκο άνηθο, που είναι πολύ βασικά για αυτή τη σαλάτα. Τα βασικά, άνηθος είναι η κλασική και κρεμμυδάκι. Σαλάτα. Ναι, ναι, ναι. Παίρνουμε φέτα, ναι, ναι, και την κάνουμε κομματάκια. Ωραία. Αυτό είναι έτοιμο. Να το βάλω σε ένα πιατάκι. Να το βάλω σε ένα πιάτο, ναι. Δεν είναι πιάτο για να σερβίρεις τώρα αυτό. Όχι, είναι για όχι, να... όχι. Όχι. Απλά το ξεκουράζουμε, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Εδώ. Λοιπόν, και όπως είναι έτσι ζεστό, ναι, του βάζουμε μπόλικο sherry vinegar. Και βάζουμε άπλετο. Δηλαδή ανοίγουμε και μέσα τα φύλλα. Μπόλικο να γεμίσει. Ναι, ναι, ναι. Τώρα είναι η ώρα να φτιάξουμε τη σάλτσα από τυρί κρέμα. Ο άσος το μανίκι. Αυτή η σάλτσα η φανταστική που μπαίνει, ναι, μέσα και ποτίζει όλο. Ναι, ναι, ναι. Ποτίζει και το λαχανικό. Όλα τα υλικά και μαζί. Τα δένει όλα μαζί. Ναι, ναι, ναι. Από μένα θέλεις μπολάκι, τι θέλεις. Το μίξερ σου, λοιπόν, είναι δίπλα. Σοτάρουμε λίγο βούτυρο. Ωραία.
Αυτό είναι 50 γραμμάρια. Τόσο θέλω. 50 γραμμάρια. Στο κατσαρολάκι λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Το λιώνουμε και βάζουμε και λίγο νεράκι. Το βάζουμε στη φωτιά επάνω. Ναι, θέλουμε ίσα ίσα να λιώσει, καθόλου χρώμα. Θα βάλουμε μέσα και λίγο νερό ή ζωμό κότας, ό,τι έχουμε. Και την κρέμα τυριού. Ωραία. Όλο το νεράκι ναι, ναι, θέλεις. Αυτό το θέλουμε όλο. Και θα πάρουμε την κρέμα τυριού. Θα χαμηλώσω και λίγο τη φωτιά μου. Μέσα λοιπόν και η κρέμα τυριού, έτσι να δώσει και βελούδινη υφή και τέλεια γεύση. Όλο το βάζω, έτσι. Ναι, 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 όλο. Ωραία. Εδώ ίσα ίσα θέλουμε λίγο να πάρει μία ζέστη, γιατί μπορεί, δεν θέλουμε πολύ ώρα, γιατί μπορεί να κόψει κιόλας. Και έγινε μια ωραία σος τυριού. Ακριβώς. Και ωραία υφή πήρε και βελούδο έγινε. Για δες είναι το... τέλειο. Νομίζω ότι είναι τέλειο. Ναι, ναι. Ωραία. Τέλειο. Το έχω σβήσει από τη φωτιά. Ωραία. Θα έγινε εδώ βελούδο. Το μοσχομύρισε. Και αυτή τη σάλτσα μπορείς να την κρατήσει και άλλες μέρες. Δηλαδή να τη φας και την επόμενη. Μέχρι και τρεις μέρες κρατάει στο ψυγείο άνετα. Οπότε θα βάλουμε μέσα εδώ μισή σκελίδα σκόρδου. Ναι. Δεν το φοβόμαστε. Σκόρδο θα δώσει πάρα βέβαια, πολύ. Βέβαια, είναι και θα δώσει και γλύκα. Λίγο λεμόνι. Αλατάκι. Πόσο να βάλω. Βάλε, βάλε. Ωραία, νομίζω ότι θα είναι εντάξει. Τέλειο. Και λίγο, πιπέρι. Και λίγο πιπέρι έχω και εδώ. Και το χτυπάμε ίσα ίσα για να λιώσει το σκόρδο. Αυτό θέλουμε ουσιαστικά. Ωραία. Α, πιάσουμε και λίγο το λάδι. Ναι. Ελαιόλαδο. Εδώ και λίγο ελαιόλαδο. Μόλις τυπηθεί, βάζω και λίγο φρέσκο λαδάκι. Τέλεια. Και τώρα βγαίνουν τα φρέσκα λάδια. Ναι, 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 ναι. Αγουλέλαια. Τώρα την πυκνότητα την ελέγχουμε. Άμα βγει πολύ σφιχτή, βάζουμε λιγάκι νερό ή ζωμό για να είναι σαν σάλτσα. Έλενα. Έχουμε βάλει το ξύδι, βάζουμε λίγο ανθό αλατιού, παίρνουμε τη φέτα και βάζουμε από πάνω. Βάζουμε σάλτσα. Και τι ωραία υφή έχει. Ναι, ναι, ναι. Έχει βγει φανταστική. Δεν τη φοβάμαστε γιατί αυτή είναι η ολική γεύση. Καλέ, ναι, τώρα. Ασπαλίζουμε με το φρέσκο κρεμμένο. Φρέσκο κρεμμυδάκι και μπόλικο άνηθο. Και μπόλικο άνηθο. Και είναι έτοιμο. Και είναι η ώρα της δοκιμής. Τέλεια. Αυτό είναι το δικό σου. Ευχαριστώ. Να σε ρωτήσω κάτι. Το παιδί που γνώρισα εγώ στο Λονδίνο, ο Ανδρέας, τι σας είναι? Ο Ανδρέας είναι... Μαζί έχουμε το εστιατόριο όψο στο Λονδίνο, μαζί με τον Νίκο και τον Ανδρέα. Είμαστε οι τρεις συνέτεροι. Εσύ ο σύζυγος και ο Ανδρέας. Ναι, ο Ανδρέας είναι μισός Άγγλος, είναι αυτός που το τρέχει. Το τρέχει αυτό, ζει και εκεί. Ναι, 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 ζει και εκεί. Μου έχεις πάσει τη μύτη. Τέλεια. Ωραίο. Απίθανο. Αυτή τη σαλάτα, να τη φτιάξετε όλοι, είναι φανταστική. Κάντε μπάρμπεκιου το Σαββατοκύριακο, μαζευτείτε και ψήστε τους άισμπεργκ. Θα πάθουν σοκ. Άμα Φέρια. Το κάνεις στο κάρβουνο είναι ακόμα, δηλαδή είναι σε άλλο level. Απίθανη. Μπράβο. Τέλεια, χαίρομαι πάρα πολύ. Ευχαριστώ, Αργύρο, πάρα πολύ που με κάνεις στην εκπομπή σου. Πέρασα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ξέρεις ότι εδώ μπορείς να έρχεσαι όποτε θέλεις. Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ξέρεις τι θέλω την επόμενη φορά. Θέλω να μου δείξεις κάτι που θα φτιάχνεις στα παιδιά στο σπίτι. Ωραία, θα χαρώ πάρα πολύ. Και εγώ. Μας βλέπουν και άλλες μικρές μανούλες σαν εσένα. Ναι. Το ένα παιδί σου είναι 5 και το άλλο είναι 2. Οπότε για τα παιδιά προσέχω πάρα πολύ. Θα πάνε, είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένη και αυστηρή. Οπότε είναι... Είσαι λοιπόν ευπρόσδεκτη όποτε θέλεις να έρθεις εδώ και να μου φτιάξεις κάτι που φτιάχνεις στα παιδιά σου. Το χαρώ πάρα πολύ. Και, εγώ. Και να πεις τον Νίκο, τον περιμένω. Έτσι. Εντάξει. Φιλάκια πολλά. Γεωργιάνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε, θα πάμε μαζί έξω.